εννοείς. Ξέρω, αλλά δεν έχω χρόνο να μαγειρέψω. Μένεις με τη μαμά σου. Πάνω κάτω μένουμε. Οι γονείς μου κάτω, εγώ πάνω. Μάλιστα. Είχαμε πάει, είχαμε κάνει σπίτι-σπιτάκι. Δεν ήξερα ότι από κάτω είναι. Από την αδερφή μου, οπότε δεν πεινάω ποτέ εγώ. Πάντα έχω πια το φαγητό να φάω. Πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Ωραία. Και εμείς που πεινάμε, Παυλίτο. Τι να πεις. Τι να πεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε το φίλε του διαγωνισμού μας. Τι ωραία γραφικά, τι ωραία χρώματα. Ωραία μας πάει και το μπλε, Παύλο. Όντως. Το μπλε είναι της ενημέρωσης βέβαια πιο πολύ, αλλά... Μπλε με ροζ παντρεύονται πάρα πολύ όμορφα. Και ξέρεις τι άλλο παντρεύεται πάρα πολύ ωραία. Η σοκολάτα. Τα Φίσλερ με ένα υπέροχο ταξίδι. Με μια ωραία απόδραση διήμερη στην Τζαγκαράδα Πηλίου, που δεν έχει εποχή, τα έχουμε πει. Τι πας Ιανουάριο, τι πας Μάιο, είναι εξίσου όμορφη, είναι απολαυστική, είναι χαλαρωτική. Είναι υπέροχη αυτή η διήμερη απόδραση σε αυτό το ξενοδοχείο του 12 Months Luxury Resort. Ένα υπερπολιτελές ξενοδοχείο μόνο για σας, τον καλό σας ή την καλή σας, τον φίλο σας, τον ξαδερφό σας, τον κουνιάδο σας, τον πεθερό σας. Όποιον εσείς θέλετε. Ποιος θα πάρει τον πεθερό να πάει. Μπορεί να πάρει την πεθερά της. Η Φλό κάνει πολύ παρέα με τις πεθερές. Ναι, ας την αποκτήσει πρώτα. Δεν ξέρω αν θα αποκτήσει γαμπρό, αλλά πεθερές. Πεθερά θα έχω σίγουρα. Να δώσει το OK για το γάμο και βλέπουμε μετά. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Θα πάτε να κάνετε τα μασά σας. Σαν αυτό που μου είχες κάνει και εμένα δώρο, τις καλές εποχές Φλωρίδα. Α, σου είχε κάνει δώρο μασάζ η Φλωρίδα. Ναι, ήρθε και με έγκριψε. Ήρθε. Τρίβεις και άλλους, Φλωρίδα. Δεν ξέρω να τρίβω. Θέλω να σας πω ότι αυτή τη βδομάδα έχω χρησιμοποιήσει όλα τα σκεύη στην κουζίνα. Γίνεται ένας χαμός. Δεν ήξερα τι μπορεί να γίνει σε αυτό το μέρος της κολάσεως. Και αυτά τα μαντεμένια τηγάνια θα τα πάρω εγώ αυτή τη βδομάδα. Όχι, δυστυχώς. Θα τα πάρει η σημερινή μας νικήτρια. Είναι, δεν καταλαβαίνετε, είναι χρήσιμα για όλα τα νοικοκυριά. Από νέες, έτσι, εν δυνάμει νοικοκυρές σαν και εμένα μαγείρισες, μέχρι την πιο έμπειρη μαμά, γιαγιά, μαγείρισες τώρα 30 χρόνων και βάλε. Κάθε φορά που κουζίνω κοτόπουλο, σκέφτομαι αυτά τα τηγάνια, πώς δεν έχω πάει ακόμα να τα αγοράσω, γιατί, ρε παιδί μου, αν κολλάει το κοτόπουλο, ειδικά το κοτόπουλο, δεν βγαίνει με τίποτα μετά. Δεν καταλαβαίνεις. Δεν μπορείς να το κλείνεις μετά. Θέλω να παίξω παιχνίδι, να πάρεις. Γι' αυτό σου λέω. Θα πάω να το αγοράσω εγώ, δεν μπορώ να παίξω δυστυχώς. Και είναι και ειδικό όταν δεν χρησιμοποιείς λάδι οτιδήποτε. Ναι. Λοιπόν, αφού τα αναλύσαμε, πάμε να γνωρίσουμε και τις διαγωνιζόμενες. Σίγουρα είναι νικήτριες, γιατί πάτε, με κάτι θα φύγουν από εδώ, φεύγουμε άδεια. Γιατί γνώρισαν εσένα, Σάβα, γι' αυτό είναι νικήτριες. Αυτό που το πας, μπορεί να σε πετύχει κάποιος εύκολα. Εννοείται. Πού? Παιδί που κυκλοφορώ, στο μετρό, στο λεωφορείο, παντού. Και κάτι μπουζούκια πήρε το μάτι μου χθες. Εγώ μπουζούκια όχι. Κάτι πήρε το μάτι μου. Χριστίνα. Το βράδυ. Καλημέρα, τι κάνεις. Καλά. Χαίρομαι πολύ. Κι εγώ. Καλώς μας ήρθες. Α, τι ωραία πράγματα βλέπω. Έχω φτιάξει μους με φράουλες. Mm-hmm. Μους σοκολάτας με φράουλες. Λοιπόν, μαγειρεύεις χρόνια. Ναι. Φαγητό αλμυρό ή και γλυκά, τι σ' αρέσει, πού είσαι περισσότερο. Κοίτα, όταν πιστεύω έχεις οικογένεια... ότι... Καλά, ναι, αλλά κάπου θα είσαι καλύτερη. Τι σου λέει η οικογένεια. Στα φαγητά, εντάξει. Στα φαγητά. Σήμερα όμως ήταν γλυκάκι. Ποιο ναι. παιδί θα με βοηθήσει να πάρουμε... Μπορώ να το πάρω έτσι, πρέπει και το πιάτο. Να το πάρω έτσι. Θες και το πιάτο. Ναι. Εντάξει. Πάρε αυτά και φέρνω ναι. αυτά. Παίρνω και το τρίτο, γεια σας, τι κάνετε. Και διακοσμείς καλά. το τελευταίο ναι. για, να το... Ναι, ναι. για να το κρίνει ο Διονύσης μας. Πάθρισε. Αυτά που τα παίρνω. Α, ναι. Καλυμπερδεύτηκα. Λοιπόν. Κύριο, εδώ παρακαλώ. Βάζω. Και το τελευταίο σας. Λοιπόν, έχουμε τις κάρτες με τα υλικά. Να δούμε, έχω και, και το λογαριασμό. Ναι. Πόσο ξόδεψες? 7 ευρώ. 7 ευρώ, μπορώ να σου φέρω ένα κομμάτι. Βέβαια. Είναι το ντεκόρ. Όχι, όχι, να φας. Είναι μαύρη. Ναι. Τέλεια. το χάγχος. Λοιπόν, το διακοσμεί εδώ η Χριστίνα. Σε δύο λεπτά θα είμαστε έτοιμοι. Πολύ ωραία το καλύτερο. Θα φάω κομμένα. Θέλετε εσείς? Ατρώτε πουλάκια μου. Εγώ θα κρατήσω αυτό και αυτό μπορείτε να το πάρετε να το φάτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θέλετε να το βάλεις σε ένα πιάτο?
Έχουμε, έχουμε. Εντάξει. Μην αγχώνεσαι. Έλα και εσύ προς τα εμάς. Να τελειώσω λίγο. Πολύ ωραία. Διονύση, δοκίμασες. Ναι, θα το επεξεργάζουμε. Είδες τι ώρα μία σε έκανα. Δίκαιη. Ορίστε, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η σοκολάτα είναι από τα πιο ωραία πράγματα, ρε παιδί μου, που, έχουν, που έχει μάθει και έχει βρει ο άνθρωπος. Είναι φοβερό. Ναι. Χριστίνα, πού είσαι. Σοκ. Έχουμε φάει όλα τα γλυκά σου. Ξεκινάμε. Περικλή, ξεκινάμε. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Από πού είσαι. Από Αθήνα. Από πού. Περιοχή θέλω. Γκάζι. Γειτονιά, γκάζι. Τι ξέρεις, τη Μάλιου. Ναι. Τι ξέρεις. Είσαι γειτόνισσά της. Περίπου. Μεσολάβησες. Πες αλήθεια τώρα. Παντού είσαι, μωρή Μάλιου. Είναι πολύ καλή. Είναι. Ναι. Ποιος έρχεται στο σπίτι. Ε? Κανείς. Κανείς. Είμαι σίγουρη. Τέλος πάντων, γι' αυτό την έχουμε εμείς εδώ. Διονύση, Χριστίνα, στην παραδίδω. Τι κάνετε. Χαίρομαι πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, έτοιμα τα παιδιά. Εγώ δεν δοκίμασα. Δεν πειράζει, θα ξεκινήσει ο Παυλίτος. Μισό λεπτάκι να το γράψω. Σε έπιασε εξαπίνης. Με έπιασε να εξαπίνεις. Μισό λεπτάκι να γευστούμε. Αλλά τον εσύ έχω τον βαθμό. Ναι, όλο. Όσο πάει κάτω. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, είμαι πολύ φίλος στο σοκολάτας. Μ' αρέσει, δηλαδή, μπορώ να τρώω κάθε μέρα και πάντα τελειώνω την ημέρα μου με μια σοκολάτα. Πάντα. Ναι. Πριν κοιμηθώ, σίγουρα έχω ένα κομμάτι σοκολάτα το φάω. Τι μεταβολισμό έχει, τρομερό, και για την ηλικία σου. Ένα κουτί. Ένα κομματάκι. Ένα κομματάκι. Θέλω να σου πω ότι το κακό για σένα σε σχέση με μένα είναι ότι δεν συμπαθώ τη σοκολάτα με τα φρούτα. Δηλαδή δεν είναι για μένα ο συνδυασμός μου. Ναι, ναι. Δηλαδή οι σοκολάτες που έχουν γέμιση φρούτα κτλ. Ποτέ. Παρόλα αυτά. Η σοκολάτα καταλαβαίνω ότι έχει δουλευτεί πολύ ωραία και, και το στήσιμο είναι πολύ καλό. Θα σου δώσω ένα 3. Ευχαριστώ πολύ. Γενναιόδωρος, γενναιόδωρος. Δεν σ' άρεσε, επειδή δεν σ' αρέσει ο συνδυασμός. Δεν μ' αρέσει ο συνδυασμός σοκολάτας με φρούτου και θεωρώ ότι μου... Τι έγινε. Νόμιζα ότι ήρθε μήνυμα. Ναι, και εγώ και κοιτάω το κινητό. Τι ωραία, τι ωραία. Όλο και το... Εμπλουτίζουμε. Εμπλουτίζουμε και το παιχνίδι. Επίσης θεωρώ η μους ήταν λίγο αραιή. Δηλαδή για τα δικά μου γούστα, εγώ την ήθελα λίγο πιο παχύρευστη. Ναι, γιατί έχει το φρούτο μέσα γι' αυτό. Ναι, γι' αυτό ίσως. Μπορεί, δεν αποκλείεται. Ωραία. Λοιπόν, γιατί έχει λιωμένη φράουλα μέσα. Νανσού. Βεβαίως. Χριστίνα, μου, εγώ σου βάζω ένα 4. Καταρχήν, μου αρέσει πάρα πολύ το φρούτο με τη σοκολάτα. Πάρα πολύ. Το φρούτο μου αρέσει πιο πολύ από τη σοκολάτα, θα μπορούσα να σου πω. Ήταν πολύ ωραία η πήξη τη. Μια χαρά. Και μ' άρεσε και το. Η πήξη ή η πήξη. Η πήξη. Το λέω σωστά, κυρία Αλέρτα. Η πήξη ποια είναι. Πυκνότητα, μάλλον. Άμα σε παίρνει, πες ότι δεν το λέω σωστά. Η πήξη είναι το λιώσιμο. Ναι. Λοιπόν. Η πυκνότητα, μάλλον. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ήσασταν πάρα πολύ καλή. Η δομή. Ναι. Και να μαθαίνουμε και κάτι. Συνεχίζουμε, Σάβα. Εγώ θα σα δώσω ένα 4. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί ήταν ωραίο, γευστικό, ελαφρύ. Το λακωνίζει είναι στη φιλοσοφία. Εγώ θα σας βάλω ένα 4, γιατί μου άρεσε. Μου άρεσε, παρόλο που όντως δεν τρελαίνομαι για το συνδυασμό φρούτο-σοκολάτα, του έδωσε μία ξινότητα. Οξύτητα. Αυτό το νιαούρισμα πάνω όταν μιλάει η Φλωρίδα. Οξύτητα, ναι. Έσπασε την γλυκάδα της σοκολάτας. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά. Ευχαριστώ. Αυτό ήταν ξινότητα. Αγαπητή Χριστίνα. Καταρχάς θέλω να σου πω ότι είμαι πιο φίλη της σοκολάτας, δεν γίνεται, αυτοκόλλητες. Επίσης δεν έχω προβλήματα, τρώω σοκολάτα με ξηρούς καρπούς, με φρούτα, με ό,τι θες. Μόνο με μένα δεν τρώω τη σοκολάτα. Από εκεί και πέρα τη θεώρησα και τη βρήκα κι εγώ λίγο αραιή, που έχω φάει πολλές φορές και με φρούτα και αυτό ήταν το μοναδικό στοιχείο που με χάλασε. Θα σου βάλω ένα 4 με πολύ αγάπη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, η σειρά μας. Και πάμε τώρα στην άποψη, έτσι την. Του ειδικού. Του ειδικού. Θέλω να πω ότι ο Παύλος είχε πολύ σωστή τοποθέτηση. Σχεδόν το επάγγελμά μου θα πάρει. Ήταν αραιό το μους. Εγώ θα προτιμούσα να ήταν η φράουλα σαν μαρμελάδα μέσα ή σαν κουλί και η σοκολάτα να ήταν πιο δυνατή σαν γεύση. Σαν ώστε... τι? Σαν κουλί. Σαν, σαν κομπόστα κάτι, ας πούμε. Σαν μαρμελάδα. Υπάρχει όνομα κουλί μου ναι. Σοκολάτα. Την έβρασα τη φράουλα. Σκότωσα τη λέω. Την έβρασα.
Μα σκοτωμένη φράουλα. Γι' αυτό έχασε η σοκολάτα τη γεύση τη. Ναι. Δηλαδή δεν ήταν. Έφαγα το όχι, κομμάτι τη σοκολάτα. Δεν έβρασε ένα βράσι να πάρει πολλού βρασμού. Με το πρώτο βράσιμο έριξα τη σοκολάτα μέσα και μετά το ανακάτεψα με σαντιγί. Του είχα κάνει την κρέμα γάλακτο σαντιγί δηλαδή. Ίσως το ανακάτεψα. Αν τα κομματάκια, κομματάκια. Έχει άλλο ενδιαφέρον. Και λίγο λεμονάκι οξύτητα ήταν ακόμα καλύτερα. Λεμόνι. Ναι, για οξύτητα, να δυναμώσει η γεύση. Και επίση θα ήθελα και κάτι τραγανό να έχει. Ήταν πολύ κρέμα, έτρωγε κρέμα και σε μια φάση βαριώσουν. Ναι. Λίγο κροκάν, λίγο κάτι. Ακριβώς, ναι. Λίγο πλήξαμε. Εντάξει, μους είναι. Μπορείς να βάλεις το μους κάτι, μπορείς να ξεκινήσεις τους καρπούς, ας πούμε, μέσα. Μπορείς να βάλεις ένα μπισκοτάκι κάτι. Και ξέρετε τι είναι ωραία. Αυτά που τα τρως, που τα τρώγαμε μικρή, που κάνουν κράτς, κράτς, κράτς στο στόμα μας, σαν marshmallow, πώς λέγονται αυτά που κάνουν. Πώς κάνουν. Πώς κάνουν αυτά. Πώς λέγονται. Κοίτα πει. Κοίτα να δεις. Λοιπόν, και εγώ θα αυτά βάλω... είναι υπέροχα να τα χρησιμοποιείτε, κυρία Χριστίνα. Εγώ θα σας βάλω 1-3. Ευχαριστώ πολύ. Κοίτα, καλός ο βαθμός είναι. Αυστήρος. Από πάνω τώρα. Ναι. Λοιπόν, τίποτα δεν έχει κρυθεί. Καθώς θέλω να σου θυμίσω, Χριστίνα, ότι και για το food styling μπορείς να πάρεις επιπλέον βαθμολογία, καθώς επίσης και για το λογαριασμό σου. Θα τον αφήσω εδώ πέρα. Ωραία. Για να εντείνω λίγο την αγωνία. Να πάω να γνωρίσω και την Στέφη. Στεφανία, προφανώς. Σωστά. Να δούμε. Σταυρούλα, Στέφη. Σταυρούλα, Στεφανία. Σταυρούλα, βαφτιστικό. Στέφη, έγινε στο εξωτερικό όταν είχα πάει για σπουδές. Καλώς μας ήρθες. Καλώς σας βρίσκω. Στο εξωτερικό πού? Καλημέρα. Ιρλανδία. Ιρλανδία. Ναι, είχα πάει για σπουδές εκεί. Τι σπουδές? Business Administration, καμία σχέση με το φαγητό που ασχολούμαι τα τελευταία χρόνια. Ασχολείσαι επαγγελματικά? Έχω ασχοληθεί, είμαι επαγγελματία σεφ. Είχα ασχοληθεί μέσω μαζικής εστίασης κατάστημα που είχα ανοίξει, το έκλεισα και τώρα ψάχνουμε γενικώς. Τάρτα, να βλέπω. Φτιάξω, ναι. Είναι τάρτα ολικής άλυσης. Έχω προσπαθήσει να πλησιάσω τον digestive μπισκότο. Είναι με σοκολάτα, κουβερτούρα και μερέντα μέσα, φουντουκόπαστα. Και από πάνω σιροπάκι που έχω πάρει από τα ψητά αχλαδάκια. Όποιος δεν του αρέσει το φρούτο μπορεί να το βγάλει στην άκρη. Τι φρούτο είναι αυτό, μιλώ. Είναι αχλάδι. Αχλάδι, πολύ ωραία. Και φρούτο και αχλάδι, ναι. Μέχρι τα ράξια σήμερα. Βλέπουμε και τα υλικά. Λοιπόν, στολίζω το πιατάκι έχει. Μου. Καστανή ζάχαρη, γάλα, αλάτι. Τα βλέπω εγώ να δω κάνει, να φάω. Με έχετε διαλύσει αυτή τη βδομάδα, δεν φταίω είναι εγώ. Είναι καστανή ζάχαρη. Ναι. Και δεν έχω βάλει κρέμα γάλακτος. Δεν έχεις βάλει. Όχι, έχω χρησιμοποιήσει για την κανά σοκολάτας μόνο γάλα. Εγώ... Είναι λίγο πιο ελαφρύ. Είναι λίγο και πιο light. Και το γιαούρτι είναι καλό. Εγώ ξέρω μία συνταγή με γιαούρτι πολύ ωραία. Θα την πω φεύγοντας. Να μου την πείτε. Δίνω και συνταγές, τρομάρα μου. Λοιπόν, το διακόσμησες. Ανταλλαγή απόψεων. Η Στέφη τοποθετεί το πιάτο της. Και έρχεται εδώ στην υπόλοιπη παρέα, στη Χριστίνα και στο Διονύση. Είναι ο σύζυγος έξω? Όχι, είναι γνωστός φίλος. Ήρθε με παρεούλα. Τι καλός. Δεν είμαι παντρεμένη, είμαι ελεύθερη. Μην σου κόψουμε τις τύχες. Ναι, ακριβώς. Κρύβε λόγια, Παυλίτο. Λοιπόν, δοκιμάσουμε. Έχουμε πυρούνι. Έχουμε. Ευχαριστώ που κόβεις. Πάντως, με έχεις ταράξει και εσύ με το γλυκό. Δηλαδή, ξεκινώ πολύ προκατηλημένος, αλλά... Εγώ δεν το τρώω. Μην το φάτε το από πάνω. Και αχλάδι, το χειρότερό μου, έτσι. καλά, είσαι προκατηλημένος. Όχι, θα το βγάλω εγώ το αχλάδι. Φάει την τάμπ. Θα του πω εγώ αν είναι καλό. Έχεις και μέσα. Όχι, δεν έχει μέσα αχλάδι. Έχει μόνο για στολισμό από πάνω. Και το σιροπάκι το οποίο έχει πάρει γεύση από το... Τα ψητά χλαδάκια. Φάει Φλωρίδα, δεν γίνεται, πρέπει να έχει άποψη. Μα έφαγα, απλά δεν έφαγα πάρα πολύ. Ούτε η Στέφη, ήταν πολύ αδυνατή. Μπράβο. Είναι ολική. Λοιπόν. Φοβερό. Παυλίτο, θες να ξεκινήσω με σένα ή δεν είσαι έτοιμος? Είμαι έτοιμος, αλλά είμαι μπουκωμένος. Θα ξεκινήσω με τον Σάβα. Λοιπόν. Αν είναι έτοιμος. Βεβαίως είμαι έτοιμος, πανέτοιμος. Θα δώσω 1-3. Ευχαριστώ. Γιατί? Α, τι ωραίο παγωτό ξυλάκι. Η τάρτα ήταν λίγο σκληρή. Δεν είναι έλα μου. Δεν είναι παγωτό ξυλάκι. Παγωτό ξυλάκι, τάρτα, φατσούλα και γλυφιτζούρι. Α, οκ. Λοιπόν, ήταν λίγο σκληρή η τάρτα. Δεν την έκοψα εύκολα. Η γενικότερα δεν ξέρω, δεν με κέρδισε, δεν μου έδωσε κάτι ιδιαίτερο σαν γεύση. Ωραία, ένα γλυκό, απλό, χωρίς να είναι τίποτα ιδιαίτερο. Αλλά θα φάω λίγο ακόμα. Φλόγα.
πάει όλο. Λοιπόν, καλά με κάνει. Εγώ, Στέφη, επειδή είναι ο τέλειος συνδυασμός για μένα, λατρεύω οτιδήποτε έχει σοκολάτα με μπισκότο, πεθαίνω. Η τάρτα την αγαπώ που είναι ολικής αλέσης και η Αλέξης. Σήμερα δεν ξέρω τι έχω πάρει. Πίσω από τις κρύβεται ο Αλέξης. Πραγματικά πάρα πολύ νόστιμο. Μπράβο, 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 Στέφη. Να είστε καλά. Νάνση. Λοιπόν, Στέφη μου, τρία. Δεν μου άρεσε η τάρτα, η ζύμη που ήταν ολικής και λίγο δεν ψήθηκε καλά, λίγο κάτι κομματάκια μέσα, ένιωθα. Λίγο κάτι γινότανε και το αχλάδι δεν νομίζω, ενώ μου αρέσει πολύ σου ξαναλέω το φρούτο με τη σοκολάτα, δεν πολύ συνδυάστηκε και τέλεια. Αυτά. Λοιπόν, σβήνω γράφω, σβήνω γράφω. Λοιπόν. Α, εσύ είσαι. Να μην πω εγώ. Δεν ξέχασα, συγγνώμη. Έχω ψεκοπουκωθεί, εντάξει. Νόμιζα θα έλεγα εγώ. Όχι, όχι. Ευχαριστώ λοιπόν, που μου παραχωρείς τη θέση σου. Ήταν διαβολικό που συνδύασε σοκολάτα με μερέντα. Με νουτέλα. Με. Τα πάω απλά τελικά. Φουντουκόπαστα, για να μην κάνουμε. Φουντουκόπαστα, είναι το τέλειο. Μπράβο, είσαι και παλιός. Λοιπόν, ήταν δολοφονικό αυτό που έκανε και στην αρχή ενθουσιάστηκα. Μετά όμως, δοκιμάζοντας την τάρτα. Νομίζω ότι κάπου δεν ήταν τόσο τραγανής όπως την περίμενα και δεύτερον ήταν λίγο πιο μαστιχωτή για κάποιο λόγο. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Ίσως είναι περισσότερο. Αυτό ίδιο είπαμε. Θα μπορούσε να ετοιμαστεί σαν τζίχλα. Αυτό. Το αχλάδι το δοκίμασα για να μην σε προσβάλλω. αλλά η γέμιση, αν μου την έβαζε κάπου αλλού ή μου φτιάξε μια τάρτα κανονική, θα με κέρδιζε περισσότερο. Okay. Γι' αυτό θα σου βάλω τρία. Ευχαριστώ. Είμαι, είδες, ok, σε σχέση με αυτά τα θέλω μου και έχω τελειώσει. Ευχαριστώ. Στέφη, διχάστηκα λίγο, δεν σου κρύβω. Παρότι δεν έχω πρόβλημα με τα φρούτα, δεν δοκίμασα το αχλάδι γιατί νομίζω θα άχανε. Mm-hmm. Η γέμιση μου άρεσε, στην τάρτα κάτι έκανες. Λάθος. Για μένα. Δεν ξέρω, την έψησες λιγότερο, παραπάνω, δεν ξέρω, δεν είμαι ειδική, πάντως δεν μου άρεσε και κάτι ένιωσα, κάτι σαν να υπάρχει. Κάτι... Το κράτησα αυτό, να σας πω ότι έχω κάνει. Ξέρεις τι ένιωσα, σαν έχεις αχλάδι μέσα, γι' αυτό σε ρώτησα, ναι. Έβαλες και στη γέμιση και μου λες όχι. Mm. Και εγώ δεν ένιωσα κάτι γλυκό, ένιωσα κάτι... Άσχημο. Να δεν ξέρω σας εξηγήσω τι έχω κάνει. Ναι. Την τάρτα πριν της βάλω την γκανάζ, την κρέμα, ναι. Την πέρασα με κουβερτούρα λιωμένη να παγώσει, ώστε να προστατέψει την τάρτα, να μην πάρει υγρασία από την γκανάζ και να σας έρθει πιο τραγανή. Αυτό έκανα. Δεν ξέρω. Άλλαξε βαθμό. Ναι. Το κάνω και στις λευκές τάρτες μου, δηλαδή ό,τι είναι με λεμόνι, περνάω λευκή σοκολάτα. Έτσι προστατεύω γιατί, επειδή δεν χρησιμοποιούμε μείγματα, χρησιμοποιούμε προϊόντα σπιτικά, καμία φορά αυτά δεν μπορείς να τα προβλέψεις. Ωραία. Για τη δημιουργικότητα, την έμπνευση και το στήσιμο, θα σου βάλω ένα 3,5. Ευχαριστώ. Υπάρχει. Ή 4-3, δεκαδικά. Προς το 4, πάλι. Βάλε το 4. Απλά δεν θέλω να δικήσω και την Χριστίνα. Γιατί για με δεν είναι 3, δεν μπαίνει. Αυτό. Για την Κωνσταντίνα γίνονται όλα. Για όνομα του Θεού και πραγματικά δηλαδή, οκ. Περικλή, είσαι γλύφτης. Έχει πάει σε άλλο επίπεδο το γλύψιμο. Δηλαδή, αν έβαζε 3,18,5 θα το έβαζες και αυτό. Και Βόρκ μου με πειράζουν. Άμα λέγε 3,9,5. Επειδή δεν το σκέφτηκε κανένας να βάλει έτσι δεκαδικό και το σκέφτηκα εγώ, λένε, κοίτα να δεις, αν το κάναμε εμείς, θα έλεγε ότι δεν παίζει. Πάντως, ο φίλος έχει μεγαλύτερη αγωνία. Κουρεύτηκες, ξυρίστηκες. Τι να κάνεις κι εσύ. Λοιπόν, Διονύση, όλα γίνονται πάντως. Εγώ είμαι πιο αυστηρός. Πιο αυστηρός. Πιο αυστηρός. Λοιπόν, στην αρχή ενθουσιάστηκα που ήταν η τάρτα τραγανή, γιατί η τάρτα πρέπει να είναι τραγανή. Και εγώ έτσι. Εντάξει. Πολύ καλό αυτό που κάνεις με τη σοκολάτα που θωράκισες, για να μην πάει υγρασία μέσα. Ούτε κρέμα στεγνώνει, ούτε το μπισκότο πανιάζει. Αλλά δεν μου άρεσε η γεύση της τάρτας. Το γκανάζ. Γκανάζ είναι κρέμα. Είναι κρέμα, είναι κουβερτούρα κρέμα με μέσα φουντουκόπαστα. Δεν έχει ωραία επίγευση στο στόμα. Σου χαλάει τον ουρανίσκο, εμένα προσωπικά. Το αχλάδι δεν έχει ιδέες ωραία με τη σοκολάτα. Εντάξει, είναι ξένο σώμα. Και
Δεν μου αρέσει και το στήσιμο γενικά. Είναι κάτι που σου άρεσε γενικά. Όχι, δεν μου άρεσε. Με χαρά, έχω, δεν έχω ωραία επίγευση. Και αυτό δεν είναι γνώμη μου, έτσι. Συμφωνώ και εγώ, Διονύση μου, δεν έχω ωραία επίγευση. Δηλαδή, αν υπομονώ να πιω νερό τώρα εγώ. Τόση ώρα. Εγώ ήπια. Εγώ δεν ήπια. Λοιπόν, γι' αυτό θα βάλω ένα-δύο. Δύο. Είσαι επίκη, δηλαδή τώρα. Όχι, είναι αυστηρό, εσύ. Είχε τρία και δεν ξέρω τι τον χάλασε. Το σβήσε και βάλε δύο. Δεν, γιατί με χαλάει επίγευση συνέχεια τώρα. Ναι. Επίση έχω νερό τώρα. Λοιπόν, Διονύση μου, υπάρχει το food styling. Σε αυτό το σημείο θα μπορούσες να δώσεις κάποια επιπλέον βαθμολογία σε ένα από τα δύο πιάτα. Μπορεί να μην σε κερδίσει κανένα και να μην θες να τη δώσεις. Θα δώσω δύο στο πρώτο πιάτο. Στις Χριστίνας. Ναι, Χριστίνας. Ένα χειροκρότημα για την Χριστίνα. Δεν είναι και την βαθμολογία, το έδωσα. Δεν είναι. Έχω εδώ και το συνολικό ποσό που ξοδεύτηκε για αυτά τα δύο υπέροχα πιάτα. Λοιπόν, της Χριστίνας είναι 7,39. Πολύ ωραία. Και της Στέφης είναι 6,82. Οπότε, εκ των πραγμάτων, η Στέφη παίρνει έναν επιπλέον βαθμό. Λοιπόν, τι γίνεται με τις βαθμολογίες, δεν έχω δει. 19,5 και 24. Η Χριστίνα είναι η νικήτριά μας. Συγχαρητήρια. Ποιος σε παίρνει τηλέφωνο. Χριστίνα, πού είναι τα τηγάνια. Τα κλέψω ο Πάμπος. Συγγνώμη, πού είναι το φέρνει. Ναι, άδειο το φέρνει. Ιησούς Χριστός. Δεν πρέπει να βάλει κάτι μέσα. Ένα χειροκρότημα όμως και για τη Στέφη, για την προσπάθεια. Και πού μπήκε στη διαδικασία να μας έρθει. Εγώ τη συμπάθησα πάρα πολύ τη Στέφη. Αλλά απλά να ξέρεις. Ένα χειροκρότημα δόθηκε. Για μένα. Να σου πω κάτι, από αυτά τα πράγματα μαθαίνεις και πας λίγο και έτσι, παρακάτω, έτσι βεβαίως, δεν είναι. Βεβαίως, δηλαδή βεβαίως. Από πράγματα που είπε ο Διονύσης, που είναι ο άνθρωπος ο ειδικός, θα μάθεις για να βελτιωθείς κι εσύ. Είμαι λοιπόν, εδώ στη Φίσλερ για να φέρω να την νικήτρια. Θέλω να το τηγάνι, το μαντεμένιο, αλλά θέλω και το δώρο για τη Στέφη. Το έχω και δεν θα την αφήσουμε παραπορεμένη. Ένας φορητός φορτιστής. Power Bank από την I Love με πολύ αγάπη για εσένα. Για μένα, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Στέφη. Λοιπόν, Διονύση μου αγαπημένη. Χριστίνα. Χριστίνα, το τηγάνι σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήρθε η ώρα να αποχωριστούμε. Χάρηκα πολύ που ήρθες. Θέλω να μας... Εμείς χαρήκαμε και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να μας έρθεις να μας φτιάξεις κάτι. Όποτε θέλετε. Ήσουν αυστηρός κριτής. Ναι, δεν το έχω. Δεν μπορώ να είμαι πιο χαλαρός με τη δουλειά. Έχεις και μαθητές. Ναι, σε σχολεία. Και, έτσι. Είμαι παρά, είμαι κάφρος μαζί τους. Δηλαδή, τους λέω την αλήθεια. Καλά κάνεις, γιατί έτσι μαθαίνουν. Ναι. Λοιπόν, διαφημίσεις. Λίγο πριν το γάμο του, ένας μεγάλος ανεκπλήρωτος έρωτας επιστρέφει. Ήρθε η Άννα. Θοδωρής Αφερίδης. Γιατί γύρισες. Σμαράγδα Καρύδη. Γιατί σ' αγαπώ. Παναγιώτα Βλαντή. Σ' αγαπώ, Άννα. Γιώργος Χρυσοστόμου. Από έρωτα, σε πρώτη τηλεοπτική προβολή. Γιατί η αληθινή αγάπη χρειάζεται πάντα μια δεύτερη ευκαιρία. Απόψε στις 9 στο Alpha Box Office. Φίλοι, βλέπω ότι προσέχουμε τη διατροφή μας, έτσι. Ω, σπανάκι, θεσπέσιο, αμβροσία. Είναι. Όταν το συνδυάσεις με την υπέροχη γεύση του Flair Cottage Cheese μόνο με 4% λιπαρά και 92 θερμίδες στα 100 γραμμάρια. Για ελαφριά και νόστιμη διατροφή, Flair Cottage Cheese από τη Φάγε. Και το ελαφρύ γίνεται απολαυστικό. Για την ώρα Ελλάδος, καλέστε τώρα 14 8 14. Τώρα λατρεύουμε τη γεύση και στο ψωμί. Νέο Adoro Soft. Δοκιμάστε το. Ήρθε το βελτιωμένο τρίφυλλο Zeva Deluxe με απορροφητικά μαξιλαράκια. Αίσθηση Deluxe για άνεση και φροντίδα. Ανακαλύψτε τώρα τις μεγάλες προσφορές στα προϊόντα Zeva. Στα πρώτα σημάδια του πονόλεμου, δοκιμάστε Strepsils Honey and Lemon. Με μακράς διαρκείας αντισηπτική δράση. Σταματήστε εγκαίρως τον πονόλεμο. Πάρτε Strepsils Honey and Lemon.
Olympus, τα ελληνικά φίλτρα νερού από 68 ευρώ μόνο. Για κρυστάλλινο νερό, 15 διαφορετικά μοντέλα που θα καλύψουν το πρόβλημα σε κάθε περιοχή. Δείτε τα centerplus.gr. Center Plus, 210-2405-900. Siemens Q8 Power Sensor. Μοναδική και πανίσχυρη. Με σταθερά κορυφαία απόδοση καθαρισμού, ακόμα και όταν γεμίζει σακούλα. Siemens. Οι απαιτήσεις σας μας εμπνέουν. Το πρωί χρειάζεσαι ενέργεια και σύμμαχός σου σε αυτό είναι τα fitness. Με απολαυστικά τραγανές νυφάδες ολικής άλεσης, φυτικές ίνες και βιταμίνες B για ενέργεια. Nestlé Fitness. Το πρωινό σου ανήκει. Βρες τα ειδικά πακέτα fitness και απογειώσου με δώρο καλοκαιρινές διακοπές. Η δική μας Ελλάδα είναι αυτή που προσπαθεί σκληρά. Έτσι στα My Market καταφέραμε να ενσωματώσουμε τα καταστήματα Βερόπουλος και να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο ελληνικό δίκτυο με 221 καταστήματα, προσφέροντας δουλειά σε περισσότερους από 10.000 ανθρώπους σε κάθε γωνιά του τόπου μας. Η δική μας Ελλάδα είναι αυτή που προσπαθεί και πετυχαίνει μαζί σας. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. My Ελλάδα. My Market. Εδώ νιώθεις εμπιστοσύνη. Ο Παύλος υποφέρει από καούρες και ο δίδυμος αδερφός του Θωμάς από δυσπεψία. Αλλά ξέρουν ότι μπορούν να βασίζονται στα δισκία Gaviscon Double Action. Δρουν γρήγορα, σε μόλις 3 λεπτά, εξουδετερώνοντας τα οξέα, προσφέροντας έτσι ανακούφιση που διαρκεί έως και 4 ώρες. Gaviscon Double Action. Διπλή ανακούφιση από καούρα και δυσπεψία. Θα τρώγα μια σοκολάτα τώρα. Αχα. Πες με στον μπολ. Εσύ να μπεις στον μπολ. M&M's. Καλά, μικρότερο μπολ δεν είχες. We're go for launch. Η θρυλική ταινία που γυρίστηκε σε πραγματικές συνθήκες έλλειψης βαρύτητας. Tom Hanks. Houston, we have a problem. Kevin Bacon. This is not my fault. Ed Harris. Never lost an American in space, but sure as hell not gonna lose one on my watch. Apollo 13. Απόψε στις 11:10 στο Alpha Box Office. 8 εκατομμύρια πόδια στην Ευρώπη μιλούν για την ηλεκτρική λίμα Sol Velvet Soft. Ανακαλύψτε τη νέα καινοτομία από το Sol. Νέα ηλεκτρική λίμα ποδιών Sol Velvet Soft με κρυστάλλους διαμαντιών. Αφαιρεί το σκληρό δέρμα αποτελεσματικά για απαλά με τα ξένια πόδια στη στιγμή. Νέα ηλεκτρική λίμα ποδιών Velvet Soft με κρυστάλλους διαμαντιών από το Sol. Μετά το ντους, τα μάτια σου μοιάζουν με αυτά ενός πάντα. Πες αντίο στα Panda Eyes με το νέο ντεμακιγιάζ για μέσα στο ντους της Nivea. Κάνε απαλό μασάζ και ξέπλυνε με νερό. Το μακιγιάζ έχει φύγει, αφήνοντας την επιδερμίδα σου καθαρή και απαλή. Δοκίμασε το πρώτο ντεμακιγιάζ για μέσα στο ντους.